ώστε οι ευπαθείς ομάδες και όσοι χρειαστούν νοσηλεία να λάβουν τις απαιτούμενες φροντίδες. Πρωτίστως όμως απαιτείται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση από όλους, τόσο από τους πολίτες όσο και από όσους έχουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ενημερώνει με ευθύτητα και ειλικρίνεια για όλα τα μέτρα που λαμβάνει. Οι φήμε που διακινούνται τι τελευταίε ώρε περί καθολική απαγόρευση κυκλοφορία επιτείνουν τη σύγχυση και συνιστούν παραπληροφόρηση. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτέ τι ώρε, α επικρατήσει η ψυχραιμία. Επιπλέον, οποιαδήποτε αυστηροποίηση των μέτρων και αν αποφασιστεί τι επόμενε μέρε, τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία δεν θα κλείσουν. Δεν κλείνουν ακόμη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ούτε πρατήρια καυσίμων. Είναι προφανέ ότι κανένα κράτο δεν μπορεί να ελέγξει ε, το ζήτημα αυτό σε απόλυτο βαθμό. Αυτό που μπορεί να κάνει και το κάνουμε είναι να παίρνει σταδιακά όλο και περισσότερα μέτρα. Η κυβέρνηση, έχοντα ω ύψιστη προτεραιότητα την προστασία τη δημόσια υγεία, λαμβάνει πρωτοφανή μέτρα και απευθύνει έκκληση σε όλου να μείνουν σπίτι για να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Είναι μια άσκηση ατομική ευθύνη αλλά και κοινωνική υπευθυνότητα. Για τον καλύτερο συντονισμό των αναγκαίων δράσεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού, ανατίθενται αρμοδιότητε του συντονισμού όλων των εμπλεκομένων φορέων στη Γενική Γραμματέα Πολιτική Προστασία. Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι σήμερα Γενικό Γραμματέα Πολιτική Προστασία Νίκο Χαρδαλιά ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό και ήδη ορκίστηκε ω Υφυπουργό Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη με πλήρε και αποκλειστικέ αρμοδιότητε. Ο κύριο Χαρδαλιά θα αναφέρεται απευθεία στον Πρωθυπουργό νέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, αναλαμβάνει μέχρι σήμερα Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, πρώην Αρχηγός της Πυροσβεστικής Κύρος Βασίλης Παπαγεωργίου. Στο μεταξύ, όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάθε πρωί τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον καθηγητή λοιμοξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα και κατά περίπτωση με άλλους αρμόδιους υπουργούς προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα τη εξέλιξη τη κατάσταση και να λαμβάνονται τα εκάστοτε κατάλληλα μέτρα. Κάθε μέρα θα αξιολογούνται όλε οι εξελίξει και θα λαμβάνονται όποιε αποφάσει χρειαστεί. Θυμίζω ότι στη χτεσινή σύσκεψη αποφασίστηκαν η διακοπή των οδικών θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, με εξαίρεση τη μεταφορά εμπορευμάτων και την είσοδο στη χώρα όσων έχουν ελληνική ηθαγένεια ή διαμένουν στην Ελλάδα η διακοπή και της ακτοπλοϊκής μεταφοράς από και προς Ιταλία για επιβάτες, ενώ συνεχίζεται κανονικά η μεταφορά εμπορευμάτων, η απαγόρευση της πρόσδεσης κουρασγερόπλειων και ημερόπλων στα ελληνικά λιμάνια. Ακόμη, η διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων με την Ισπανία. Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη ε, αποφασίστηκε επιπλέον ότι όσοι εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια τίθεται σε υποχρεωτικό κατοίκον περιορισμό για 14 ημέρες. Προβλέπεται μάλιστα διοικητικό πρόστιμο για όσους παραβιάζουν την υποχρέωση αυτή. Ακόμη, από αύριο το πρωί αναστέλλεται η εφαρμογή του δακτυλίου μέχρι το τέλος Απριλίου. επιπλέον, αναστέλλεται για δύο εβδομάδες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η υποβολή δηλώσεων ΩΣΔΕ. Θα εκδοθεί αργότερα σχετική απόφαση από τον ΟΠΚΠ. Επιπλέον, με την τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ανάμεσα στα άλλα προβλέπονται. Η εφαρμογή γενικότερων προλητικών δράσεων, όπω η αποτροπή τη εισόδου πολλών ατόμων ταυτόχρονα στην επιχείρηση, μέτρα αυτοπροστασία των εργαζομένων, η τήρηση απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των πελατών και η αποφυγή χρήση μετρητών, <coughs> η εφαρμογή επιπλέον νομικών συνεπειών για του παραβάτε τη εφαρμογή των κατεπηγόντων μέτρων αντιμετώπιση τη διασπορά του κορονοϊού. Θα επιβάλλονται πρόστιμα 5.000 ευρώ σε όσου, δείχνοντα αντικοινωνική συμπεριφορά, παραβιάζουν τα μέτρα. Ακόμη, η ΠΝΠ προβλέπει την καταγραφή αποθεμάτων για την επάρκεια μέσων ατομική προστασία και προσωπική υγιεινή. Οι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή εντό δύο ημερών στοιχεία αποθεμάτων σε χειρουργικέ μάσκε, αντισηπτικά διαλύματα και αντισηπτικά μαντιλάκια. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβού δήλωση θα επιφέρει κατασχέσει και διοικητικά πρόστιμα, από 1.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Δίνεται ακόμη δυνατότητα να διεργανούνται προμήθειε με απευθεία ανάθεση σχετικά με την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό και υπηρεσίε υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου τη γραμμή 1520 τη γραμμή καταναλωτή, καθώ και των υπηρεσιών με αρμοδιότητε που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξη και Επενδύσεων. Επιπλέον, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται να προβαίνει σε απευθείε αναθέσει για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορική για την παροχή εξ εργασία. Δίνεται ακόμα η δυνατότητα επίταξη για χρονικό διάστημα έω έξι μηνών κινητών αναλώσιμων και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτε, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομιακού εξοπλισμού, των μέσων ατομική προστασία και των φαρμάκων. Ο Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία δύναται να συνάπτει συμβάσει για απευθεία ανάθεση υπηρεσιών για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικού φορεί παροχή υγεία. Η δημόσια και ιδιωτική ραδιοφωνική και τηλεοπτική σταθμοί πανελίνια και περιφερειακή εμβέλεια υποχρεώνται να μεταδίδουν ενημερωτικά μηνύματα διάρκεια έω ενό λεπτού για την προστασία τη δημόσια υγεία και τα μέτρα για την αποφυγή τη διασπορά του κορονοϊού. Η συγκεκριμένη μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλο. Όπω ήδη γίνεται αντιληπτό σε όλου, η κυβέρνηση κλιμακώνει διαρκώ, ανάλογα με την κατάσταση που διαμορφώνεται και τι εισηγήσει των ειδικών και των επιστημόνων, την εφαρμογή του σχεδίου που από την πρώτη στιγμή είχε καταρχήσει και... καταρτήσει και δρομολογήσει με την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Στο πλαίσιο αυτό. Μετά από ομόφωνη εισήγηση τη Επιτροπή Λιμοξιολόγων Επιδημιολόγων, το Υπουργείο Υγεία αποφάσισε την Παρασκευή την επέκταση των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό τη διά, της διάδοση του κορονοϊού. Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί παρουσιάστηκαν νέα κρούσματα σε διάφορε περιοχέ τη χώρα, γεγονό που αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοση του ιού. Και δεύτερον, διότι διαπιστώθηκε ότι τα μέτρα περιορισμού και αυτοπεριορισμού δεν τηρούνται από όλου. Δυστυχώ, όπω παρατηρήθηκε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ακόμη και μετά από την απόφαση αυτή, παρατηρήθηκαν επικίνδυνε ε, μαζικέ συναθρήσει, γεγονό που οδήγησε τον Πρωθυπουργό στην απόφαση να κλείσουν οι οργανωμένε παραλίε και τα χιονοδρομικά κέντρα. Ε, στο πλαίσιο λήψη νέων μέτρων, η κυβέρνηση επεκτείνει από την Τετάρτη το μέτρο αναστολή λειτουργία και σε άλλα τμήματα του πρωτογενού τομέα. Στι επιχειρήσει λιανεμπορίου που έχουν συναλλαγέ με το κοινό. Επαναλαμβάνω ότι εξαιρούνται τα φαρμακεία, τα σούπερ μάρκετ, ό,τι συνδέεται με την αλυσίδα τροφοδοσία, τα πρατήρια καυσίμων, καθώ και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λοιπέ υπηρεσίε. Το ηλεκτρονικό εμπόριο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο τη πρωτοβουλία Digital Solidarity, συμφωνήθηκε σε σημερινή τηλεδιάσκεψη της κυβέρνησης η παροχή δωρεάν ειδικού συνδρομητικού περιεχομένου ε, με συγκεκριμένους ε, παρόχους. Είναι πρωτοβουλία στην οποία περιμένουμε και ελπίζουμε να ανταποκριθεί ολόκληρη η τεχνολογική κοινότητα της χώρας. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκη έχει επικοινωνήσει με τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο και του έχει ζητήσει ιεροί ναοί να μείνουν ανοιχτοί μόνο για ατομική λατρεία και για την τέλεση των απαραίτητων μυστηρίων με τον ελάχιστο κόσμο. Το θέμα, όπως γνωρίζετε, εξετάζεται και στη σημερινή έκτατη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου και καλούμε και τα άλλα δόγματα, επικεφαλής εκπροσώπους άλλων δογμάτων, να ακολουθήσουν την ίδια σύσταση και για όλους τους χώρους λατρείας, ώστε να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα. Όπως έχει επισημάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το αποτέλεσμα της μάχης που δίνουμε θα κρυφθεί και από το βαθμό της ατομικής ευθύνη και τη συλλογική συνείδησης που θα δείξουμε ο καθένας χωριστά. Οφείλουμε όλοι να ακούμε τις οδηγίες των ειδικών, να παίρνουμε μέτρα ατομικής συγκινής και προστασίας και να μένουμε σπίτι. Όπως διαβεβαιώνουν οι δήμονες, οι περισσότεροι από εμά η συντριπτική πλειονότητα, ακόμη και αν κολλήσει τον ιό, δεν θα έχει σοβαρές επιπλοκές. Υπάρχουν όμως άνθρωποι δίπλα μας, ηλικιωμένοι, άνθρωποι σε ευπαθεί ομάδε που αν νοσήσουν μπορεί να χρειαστούν νοσηλεία. Είναι ανάγκη λοιπόν να μην επιβαρύνουμε το σύστημα υγεία, ώστε οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά ανάγκη όταν τη χρειαστούν να το βρουν. Επαναλαμβάνω ότι πρώτη, στη, πρώτη στο μέλημα τη κυβέρνηση είναι η προστασία τη δημόσια υγεία. Ε, για όλα αυτά αρχίζει σήμερα και θα συνεχιστεί σε καθημερινή βάση, κάθε απόγευμα στις 6, τακτική ενημέρωση των πολιτών από τον καθηγητή λιμοξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα και τον Υφυπουργό Πολιτική Προστασία Νίκο Χαρδαλιά, ε, σε ό,τι αφορά πρωτοβουλίε για την ενίσχυση του συστήματο υγεία. Κατόπιν οδηγιών του Πρωθυπουργού, τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξη και Επενδύσεων, Εργασία και Κοινωνικών Ασφαλήσεων αναλαμβάνουν πρωτοβουλίε και επεξεργάζονται σχέδια προκειμένου να αμβληθούν οι συνέπειε στην πραγματική οικονομία και το χώρο τη εργασία. Ξεκινήσαμε από την ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας με πρόσθετα κονδύλια, μέσα και ανθρώπινο δυναμικό. Ήδη το Υπουργείο Υγείας ενισχύθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού και θα ενισχυθεί με επιπλέον 70 εκατομμύρια ευρώ για την πρόσληψη 2.000 επαγγελματιών υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και στο ΕΚΑΒ. Οι προσλήψεις έχουν ήδη αρχίσει, έχουν ήδη γίνει 950 προσλήψεις και εκτιμάται ότι οι πρόσθετες χρηματοδοτήσει θα ξεπεράσουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, ύστερα από εντατική προετοιμασία, μπαίνουν σε λειτουργία πτέρωγες δημόσιων νοσοκομείων, οι οποίες διατίθεται αποκλειστικά για την νοσηλεία περιστατικών με λίμωξη από τον κορονοϊό, ενώ και οι ιδιώτες θέτουν τις δυνατότητές τους ε, στην υπηρεσία του δημοσίου. Ε, σήμερα ε, αποφασίστηκε ότι ολόκληρο το νοσοκομείο Νίμιτς διατίθεται επιχειρησιακά στο ΕΣΥ για νοσοκομιακή κάλυψη περιπτώσεων της νόσου του κορονοϊού. Ακόμη, εκμισθώνεται σε συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΗ το Ιδιωτικό Κέντρο Άτικα στην Ελευσίνα για τις έκτακτες ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού. Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στην οικονομία και στις εργασιακές σχέσεις, ε, κυρίως σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους, λόγω της κατάστασης. Έχει ήδη δοθεί η δυνατότητα αναστολής πληρωμών των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους. Δόθηκε επίσης η δυνατότητα αναστολής των πληρωμών δόσεων προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία για ρυθμίσεις που έχουν κάνει. Επιπλέον, προχωρούμε άμεσα στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα με στόχο την αύξηση της δευτότητα στην οικονομία. Μετά την απόφαση για αναστολή τη λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών, θεσπίστηκε δυνατότητα άδεια ειδικού σκοπού για του εργαζόμενου γονεί με παιδιά μέχρι 15 ετών, το κόστο τη οποία επιμερίζεται στο κράτο, του εργοδότε και του εργαζόμενου. Παρέχεται παράλληλα ευελιξία ω προ τα ωράρια εργασία και διευκολύνεται εξ αποστάσεως εργασία. Νέε αποφάσει αναμένεται να ληφθούν τι επόμενε μέρε, καθώ αναμένονται σήμερα οι σχετικέ αποφάσει του Eurogroup. Η Ελλάδα προσέρχεται στη συνεδρίαση αυτή με δύο αιτήματα. Πρώτον, να αξιοποιηθούν πλήρω τα περιθώρια ευελιξία που προβλέπονται για έκτοκτε περιστάσει στο Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη και, στο πλαίσιο αυτό, να υπάρξει ανάλογη μείωση του στόχου για το πρωτογενέ πλεόνασμα, στο οποίο είναι δεσμευμένη η χώρα μα. Και δεύτερον, οι δαπάνε για τη στήριξη του συστήματο υγεία, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται από τι επιπτώσει τη πανδημία να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του πρωτογενού πλεονάσματο. Θυμίζω ότι χθε υπήρξε νέα ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών. Ε, σε αυτήν επικαιροποιήθηκαν τα μέτρα και οι πρωτοβουλίε που έχει αναλάβει η κυβέρνηση στου τομεί τη υγεία, τη απασχόληση και τη στήριξη των επιχειρήσεων. Και αναμένουμε από το Eurogroup να επιγυρώσει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία των κρατών μελών για την παροχή ρευστότητα στην οικονομία και για τη στήριξη των επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης. Ε, μέσα στις επόμενες μέρες και αφού βεβαίως όπως προανέφερα ε, ολοκληρωθεί το Eurogroup αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις για πλέγμα μέτρων από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ε, σχετικά με την κατάσταση στον Εύρο. Όπως γνωρίζετε τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μια ε, ανάπαυλα αποκλιμάκωση στην οργανωμένη από τις Τουρκικές αρχές ε, απόπειρα παραβίασης μέσω μαζικού κύματος μεταναστών των ελληνικών συνόρων, είναι σαφές ότι η αποφασιστικότητα που επέδειξε ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνηση και η συντονισμένη αντίδραση των ελληνικών αρχών απέτρεψαν τα σχέδια του κυρίου Ερντογάν και τον οδήγησαν σε απομόνωση. Η αποτυχία, ωστόσο, αυτή του Τούρκου Προέδρου όχι μόνο δεν τον συγκράτησε, αλλά τον έχει οθήσει σε ακραίες φραστικές επιθέσεις και ανυπόστατου ισχυρισμού εναντίον τη Ελλάδα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Διαψεύσαμε από την πρώτη στιγμή τα fake news και καταστήσαμε σαφέ ότι μαθήματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευρωπαϊκών αξιών η Ελλάδα δεν δέχεται από την Τουρκία. Ταυτόχρονα, οι διπλωματικέ αρχέ τη χώρα έχουν λάβει οδηγίε για την απόκρουση τη διασπορά από την Τουρκία ψευδών ειδήσεων και της διακίνησής τους σε μέσα ενημέρωση του εξωτερικού. Ε, όπως γνωρίζετε, ήδη ε, ένας από τους δημοσιογράφους που υπέγραφαν το γνωστό δημοσίευμα το New York Times, περιμιστικού κέντρου κράτησης στα ελληνοτουρκικά σύνορα, έχει παραδεχτεί με ανάρτησή του στο Twitter ε, ότι το ρεπορτάζ του στηρίχτηκε στη, 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 στη μαρτυρία με σχολείται πολίτη που έχει τουρκικό διαβατήριο, ο οποίος ωστόσο στο δημοσίευμα φερόταν ως πρόσφυγας σιροκουρδικής ε, καταγωγής. Ε, σημειώνω εδώ ότι με ευθύνη των τουρκικών αρχών συντελείται στο αρχαίο και σημαντικό δάσο των Κασταλιών από την πλευρά τη Τουρκία μια περιβαλλοντική καταστροφή αυτέ τι μέρε. Στην αρχή έκοβαν τα δέντρα για να τα χρησιμοποιήσουν σαν πολεμοφόδια, αργότερα για να ζεσταθούν και στη συνέχεια για να ανάψουν φωτιέ. Προφανώ αυτό είναι απαράδεκτο και η τουρκική πλευρά οφείλει να σταματήσει αυτή την πρακτική. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Όπως γνωρίζετε, ο, κυριάκο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει κύκλων επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς, ξεκινώντας από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Η συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να απευθύνουμε σε όλους το μήνυμα και να ενισχύσουμε το μήνυμα «Μένουμε σπίτι». και στις 7 θα μιλήσει μέσω βιντεοκλήση με την πρόεδρο του Κινάλ, Φόφη Γεννηματά. Τι επόμενε μέρε προτίθεται να ενημερώσει και του άλλου πολιτικού αρχηγού. Ακόμη, ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συμμετάσχει αύριο στι 6 το απόγευμα σε τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την οποία καλεί ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Σαρλ Μισελ, με αντικείμενο τον περιορισμό τη εξάπλωση του κορονοϊού και την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκαλεί. Ε, όπως γνωρίζετε, λόγω ιδιαίτερων συνθήκων, το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι δυναμικό και θα ανακοινώνεται σε καθημερινή βάση. Εδώ κάπου ολοκλήρωσα την εισαγωγική μου ε, παρέμβαση. Την κατανόησή σας για τις ερωτήσεις, οι οποίες είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό. Ε, θα ξεκινήσουμε τώρα να δεχόμαστε ε, από τους διαπιστευμένους πολιτικούς συντάκτες στη ροή την ηλεκτρονική, τις ερωτήσεις με τη σειρά που έρχονται, τις έχει εδώ να διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, κύριο Ευθυμίου, και θα μου τι μεταφέρει με τη σειρά που έρχονται. Η πρώτη ερώτηση είναι από τον κύριο Γιάννη Χριστάκο, από το Mega Channel και από το δικαιολογητικά.gr. Ποια ακριβώ είναι τα καταστήματα που δεν θα λειτουργούν από Τετάρτη, για παράδειγμα, μίνι μάρκετ, περίπτερα συνεργεία αυτοκινήτων θα λειτουργούν. Ε, θα εξειδικευτούν τα μέτρα λίγο αργότερα. Ε, σας μίλησα για την... Μίλησα για την ε, ότι κλείνουν ε, οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, κυρίως αυτές που έχουν να κάνουν συναλλαγές με το κοινό. Ε, τα συνεργεία δεν κλείνουν. Για τα υπόλοιπα αναμένω διευκρινήσεις. Ούτε oh. τα πρατήρια καυσίμων, το είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση αυτό. Ο κύριο Εμίλιο Περδικάρη από το Νιούζιτ. Ποια μέτρα αναμένουμε τι επόμενε ημέρε από την κυβέρνηση, πώ θα αξιολογούνται και με ποιο τρόπο θα ανακοινώνονται. Πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλίε ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Ε, Όπω προανέφερα, ο Πρωθυπουργό ασχολείται καθημερινά, έχει πλήρη εικόνα τη κατάσταση και τη εξέλιξη και τα μέτρα που ανακοινώνονται κάθε φορά είναι ανάλογα με το πώ διαμορφώνεται η κατάσταση και με βάση τι εισηγήσει των ειδικών. Ε, ο Πρωθυπουργό θα ενημερώνει σε τακτική βάση και τον ελληνικό λαό... με όλα τα μέσα, ε, όποτε και όπως το κρίνει απαραίτητο. Η ερώτηση από τον κύριο Χρήσανδο Κωσελόγουλο από τον ΑΛΦΑ... με ποιες άλλες χώρες κλείνουν τα σύνορα, Παραδείγματο χάρη με την Τουρκία. Ε, μέτρα που αφορούν το κλείσιμο των συνόρων έχουν ήδη ανακοινωθεί. Όπως έχουμε πει, αυτή είναι μια δυναμική κατάσταση... Αξιολογείται. Θυμίζω ότι διακόπησαν ήδη τα κροαζιερόπλαια και τα ημερόπλαια. Αυτά αφορούν ε, και τα νησιά και τα δωδεκάνησα. Ε, ό,τι είναι να ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί στην ώρα του. Ο κύριο Φίλιππο Πανταζή από το Euro Today ρωτά για την αντιμετώπιση φαινομένων εσχροκέρδεια στην αγορά. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση. Ε, Καταρχά να σα πω ότι δεν έχουν διαπιστωθεί φαινόμενα εσχροκέρδεια ε, στον τομέα των τροφίμων και των ειδών υγιεινής. Ωστόσο, ήδη βρίσκεται επιποδός όλοι οι, οι, ο υποπτικός μηχανισμός του Αρμόδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Ανάψης και Επενδύσεων ε, και υπάρχουν σχετικές εγκύκλοι για ελέγχου σε ολόκληρη την αγορά. Ε, έχουν βγει ε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στους δρόμους και ταυτόχρονα εξετάζονται μέτρα αποτρεπτικά για όσους επιτίδους εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Ο κύριο Γιώργο Ευγενίδη από το reader.gr ρωτά αν η υποχρεωτική καραντίνα για όσου εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια για 14 μέρε αφορά πολίτε τρίτων χωρών ή και Έλληνε πολίτε. Επίση, ισχύει από σήμερα ή αναδρομικά. Επίση, επειδή όπω αναφέρει το άκουσε στι εξαιρέσει, θα κλείσουν και τα περίπτερα καταστήματα ψηλικών από Τετάρτη ή εξαιρούνται. Καταρχά, αυτέ είναι τρει ερωτήσει. Δεν είναι εδώ ο κύριο Ευγενίδη. Ε, η καραντίνα αφορά όλους όσους εισέρχονται πλέον σε ελληνική επικράτεια. Ανεξαρτήτως ε, εθνικότητας. Η κυρία Στεφανία Μουρελάτου από τον Αντένα ρωτά αν θα επιβάλλει η κυβέρνηση να κλείσουν οι εκκλησίες αν δεν λάβει τέτοια απόφαση η Ιερά Σύνοδος. Λοιπόν, θα το επαναλάβω. Καταρχάς, ε, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σχετική τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερόνυμο. Σε Αυτή την επικοινωνία ζήτησε με απόλυτη σαφήνεια ε, να ληφθούν μέτρα για την αναστολή των λειτουργιών στις εκκλησίες. Συνεδριάζει, όπως είπα, η Διαρκή Ιερά Σύνοδος. Αναμένουμε τις αποφάσεις της Εκκλησίας. Σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Ο κύριος Μποτσαράκος Πέτρος από το Star Channel ρωτά, λέει, «Χαρακτηριστικά, δυστυχώς, συνεχίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις πολιτών και είναι αρκετοί που δεν τηρούν τον κανόνα μένουμε σπίτι. Εξετάζεται ο περιορισμός των μετακινήσεων». Σας είπα ότι είναι μια δυναμική κατάσταση και είπα στο εισαγωγικό μου σημείωμα ότι πρόκειται περί παραπληροφόρησης, είναι οι θύμες περί απαγόρευσης κυκλοφορίας, Επαναλαμβάνω, στο μέτρο τη ατομική ευθύνη και τη συλλογική συνείδηση του καθενό να μείνει σπίτι και να μην προκαλεί προβλήματα σε ευπαθεί ομάδε που θα μπορούσαν να είναι ακόμη και όχι μόνο ο παππούς του, ο γονιό του και κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο. Συνειδητό αυτοπεριορισμό. Κοινή ερώτηση από την κυρία Χριστίνα Κοραή από το Action 24 και το New Post και από τον κύριο Μαγκυριάδη Απόστολο από τον ΣΚΑΙ. Ο Πρωθυπουργό έχει υποβληθεί στο τεστ για κορονοϊό, δεδομένου ότι έχει προσβληθεί η σύζυγο του στενού του συνεργάτη και κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα. Έχουν ελεγχθεί και τα στελέχη που εργάζονται στο Μέγαρο Μαξίμου για πιθανό κρούσμα. Ε, ο Πρωθυπουργό, έχοντα έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, έχει εξεταστεί για το τεστ του κορονοϊού και είναι αρνητικό και είναι καλά στην υγεία του. Αρνητική είναι και η οικογένειά του έχουν εξεταστεί και άλλα στελέχη στο Μέγαρο Μαξίμου, επίση συναντητικά στον κορονοϊό. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Ελένη Ευαγγελοδήμου από τα Νέα. Κυρία Εκπρόσωπε, στο θέμα του προσφυγικού σήμερα γίνεται τηλεδιάσκεψη μεταξύ Ερντογάν, Μέρκελ και Μακρόν. Τι περιμένει η Αθήνα από αυτή τη συζήτηση και σε περίπτωση που δεν διαφαίνεται συμφωνία Ευρώπη-Τουρκία, ανησυχείτε για περαιτέρω κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Καταρχάς νομίζω ότι η τηλεδιάσκεψη έχει οριστεί για αύριο. Ε, εμείς ε, καλωσορίζουμε την όποια συζήτηση για το θέμα της μετανάστευσης. Έχουμε πει ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η δήλωση, χρειάζεται αναθεώρηση. Είναι σαφές ότι δεν λειτουργεί και ότι αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει χωρίς να είναι η Τουρκία στο τραπέζι με κάποιο τρόπο. Ωστόσο, να επαναλάβω αυτό που έχει πει σε όλους τους τόνους ο Πρωθυπουργό, ότι η συζήτηση ε, υποκαθεστώς εκβιασμού στα σύνορα δεν μπορεί να γίνει. Μία ακόμη ερώτηση που αφορά τη σημερινή επικαιρότητα, κυρία εκπρόσωπε. Ε, από το Open, ο κύριο Σπύρο Μουρελάτο, τι θα πει ο Πρωθυπουργό στου πολιτικού αρχηγού στι απόψινε βιντεοκλήσει. Οι συζητήσει αυτέ έχουν αποκλειστικά και μόνο ατζέντα την αντιμετώπιση του κορονοϊού ή θα τεθούν επιτάπητο και τα ελληνοτουρκικά. Καταρχά, θα πρέπει να γίνουν πρώτα ε, οι, οι σχετικέ συζητήσει και οι βιντεοκλήσεις για να σα ενημερώσουμε. Ωστόσο, δεδομένης τη κατάσταση, από την πλευρά του Πρωθυπουργού, στόχο είναι η ενημέρωση ε, για την κατάσταση και πώ εξελίσσεται η σχέση με τον κορονοϊό. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.